Είμες για το πρωινό που ετοιμάζει το Open. Μάλιστα. Ετοιμάζει άρα το... Του χρόνου. Ετοίμασε, είναι έτοιμο, παιδιά, και θα το ακούσετε πρώτη φορά εδώ οι τηλεθεάτριες του πρωινού. Για πες. Κατερίνα Ζαρίφη. Καλοκαιρινή Κατερίνα Ζαρίφη. Κατερίνα, καλοκαιρινό πρωινό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, και όμως, θα σας πω τώρα, εδώ μιλάμε για αποκλειστική πληροφορία. Βέβαια, η πηγή μου, δεν μπορώ να την πω, προστατεύομαι από το Σύνταγμα. Έτσι δεν είναι, Αφροδίτη? Πολύ σωστά. Πάρα πολύ. Μαζί της, Παύλος Σταματόπουλος. Αυτό είναι λοιπόν το δίδυμο το καλοκαιρινό του Open. Και έχει γίνει πρόταση που προφανώς έτσι ενισχύθηκε από τον Παύλο Σταματόπουλο, είναι η αδυναμία του. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος όμως τους αρνήθηκε. Χιλόπιτα! Άρα έπρεπε να βάλεις χι στους άλλους, όχι πάνω στον Σωστά. Βασάλο. Να, λόγω εκεί μια παύλα στον Βασάλο. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι, γιατί χάλασε η τρίλιζα. Παιδιά, όλο αυτό είναι δικό του, Ποιο λες? Ναι, το έχει όλο το σύστημα αυτό, το έχει φτιάξει. Ναι, ο Κωνσταντίνος το έχει δουλέψει. Δεν βάλαμε κεφάλι σε ένα άλλο σώμα. Όχι, όχι. Αυτά γίνονται σε άλλους. Το ίδιο σώμα έχει τον μπαμπάς του. 90% είναι έτοιμο το πρωινό. Η τελευταία σύντηση θα γίνει σήμερα για τα τελευταία ψηλοοικονομικά. Η Κατερίνα Ζαρίφη μαζί της ήταν ο Παύλος και ο Παύλος πήρε, όπως και πάρει από τον Sky μαζί του τον Κωνσταντίνο, στο Open, τώρα τον θέλει και στο καλοκαιρινό. Ο Κωνσταντίνος όμως είπε, επειδή κλείσαμε με τη σύση, θα είναι και του χρόνου, έχουν ανανεώσει. Θέλω να κάνω και διακοπές. Σωστή σκέψη. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ζαρίφη θα είναι. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, αυτό είναι αποκλειστικό. Παιδιά, η Ζαρίφη έχει δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις για να κάνει πρωινό. Και συνέχεια λέει όχι. Παιδί μου, χτυπήσαν προφανώς... τα τηλέφωνα εδώ, είναι αποκλειστικό. Παιδιά, η πηγή αυτή καταλαβαίνετε ότι μόλις μου τα λέει, αυτό καταστρέφεται. Δημήτρη, να σε ρωτήσω. Και έχω άλλον την άλλη μέρα. Ωραία. Η Ζαρίφη δεν είχε δεχτεί πρόταση να κάνει και μεσημέρι Σαββατοκύριακο στο Open. Με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ωραία. Άρα έχει πει πολλά όχι. Έχει πει. Και σε άλλα κανάλια έχει πει όχι. Ναι, εφόσον όμως έχει μια συμφωνία με ένα κανάλι, δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά όχι. Αν δεν την συμφέρει και γιατί η οικονομική πήγες, πρόταση. Δεν κατάλαβα. Πήγε στο Open να κάνει μια δική της εκπομπή που γεμάτη είναι. Δεν πήγαινε και να. Ναι, κάνει... ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχει μια σχέση. Ζωντανό. Και δεν είναι απρόσωπη η σχέση τους. Τη ζητάνε, τη λένε βοήθεια εδώ, βάλε πλάτη. Θέλουμε να κάνεις το πρωινό. Ναι, αλλά και με τον Παύλο νομίζω ότι έχουν μια προσωπική σχέση χρόνων. Δεν έχουν τέτοια ναι. Κοίτα, η Κατερίνα με όλους τα είναι χρόνος καλά τα έχει. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Δεν είναι το πιο εύκολο κόνσεπτ. Δηλαδή, όταν σου ζητά να χαλάσει όλο το καλοκαίρι. Το χαλάσει το λέω εδώ εισαγωγικών. Γιατί είναι δουλειά και πληρώνονται οι άνθρωποι. Όταν σου ζητά να χάσει το καλοκαίρι σου, εντάξει, πρέπει να έχει μια πολύ ιδανική συνθήκη για να το κάνει. Επίσης και ένα άλλο, δεν είμαστε Κασάνδρες και μάντες κακών, αλλά συνήθως αυτές οι καλοκαιρινές εκπομπές δεν είναι ότι χτυπάν κόκκινο στις τηλεθεάσεις και ότι στέφονται πάντα με επιτυχία. Είναι ένα ρίσκο. Κρατάνε γιατί ο κόσμος λέει διακοπές. Δεν βλέπουν πολύ άνθρωποι τηλεόραση. Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή σου, αλλά για την Κατερίνα. Σε παρακαλώ, μην με πιέσεις. Την πηγή μου δεν πρόκειται να την εμφανερώσω ποτέ. Καλά, δεν ρώτησα. Απλώς με ευγενικό τρόπο ήθελα να πω ότι έχω τις αφήσει πολύ. Ναι. Και εγώ με ευγενικό τρόπο θα σου πω ότι δεν με νοιάζει γιατί ισχύει. Να σου πω κάτι, δεν χτύπησε ένα. Δικαιούται ο καθένα. Εγώ θέλω να σα πω ότι είστε πάρα πολύ ευγενικοί και οι δύο. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Και επίσης δεν χτύπησε μόνο τηλέφωνο, χτύπησαν δύο τηλέφωνα. Ναι. Το άλλο είναι το αυριανό. Θα σας τα πω αύριο. Κονδός, ψαλμός, αλληλούια. Ωραία, κονδός. Θα προχωρήσουμε τώρα στο κλίμα το διανυσιακό στο οποίο μας έβαλε ο Δημήτρης με το αποκλειστικό και τα τηλέφωνα. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα του διονυσιασμού θα συνεχίσουμε. Γιατί τρανός γάμος θα γίνει. Βακός, παντρεύεται. Με έναν τρόπο έτσι. Ο Τζόρτζογλου είναι. Ναι, είναι ο στρατός Τζόρτζογλου. Παιδιά, έστειλε πρόσκληση. Τι ευγενικό. Τι ωραία πρόσκληση. Ποιος έφερε την πρόσκληση. Έστειλε, είπε. Έστειλε. Ναι, πώς ήρθε η πρόσκληση. Στο Instagram μου έστειλε. Θα ακούστε, γιατί τίποτε δεν θα είναι συνηθισμένο.